Dot2Dot είναι μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και ιδρύθηκε το 2013. Δραστηριοποιούμαστε στους τομείς του τουρισμού, του πολιτισμού και της εκπαίδευσης. Αυτό που κάνουμε ουσιαστικά είναι να κάνουμε έρευνα, να οργανώνουμε και να υλοποιούμε εναλλακτικές θεματικές ξεναγήσεις στην πόλη της Θεσσαλονίκης, εκπαιδευτικά προγράμματα, οικαστικά εργαστήρια, αλλά και σε κοντινούς αρχαιολογικούς χώρους να υλοποιούμε ξεναγήσεις. Τα μέτρα περιορισμού και της κυκλοφορίας σαφώς και επηρέασαν τον τομέα που δραστηριοποιείται η Dot2Dot, καθώς όταν μιλάμε για μία ξενάγηση, μιλάμε για μία συγχρότηση, μία συγκέντρωση ανθρώπων σε ένα μέρος και προϋποθέτουν φυσικά την κίνηση από μέρος σε μέρος, μέσα σε μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, η συγκέντρωση αυτή ήταν αδύνατη, οπότε και κάθε δραστηριότητα ανέφικτη έως και απαγορευτική, θα λέγαμε. Άρα υπήρχε και ένα οικονομικό αντίκτυπο σε όλο αυτό, καθώς η εταιρεία είχε μηδενικά ταμεία για ένα πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Σε ό,τι αφορά τη στρατηγική μας, σε επίπεδο δράσεων, σε επίπεδο εκδηλώσεων, δεν θέλαμε να αλλάξουμε αυτό το δομικό στοιχείο το οποίο λέγεται βιωματική σχέση και διάδραση με το κοινό, οπότε και αποφύγαμε οτιδήποτε ψηφιακό. Παρ' όλα αυτά, σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τα βραχυπρόθεσμα σχέδιά μας, όλα παγώσανε. Στο μεσοπρόθεσμο κομμάτι, οφείλαμε να προσαρμοστούμε και προσαρμοστήκαμε με βάση ό,τι ζητούμενο υπήρχε από πλευρά ΕΟΔΗ, από πλευρά κυβέρνηση, σε επίπεδο τεχνικό, υλικοτεχνικό, σε επίπεδο ελάχιστο ή μέγιστο αριθμού ατόμων, τα οποία θα μπορούσαν να συμμετάχουν σε μια ξενάγηση. Βγήκαμε ξανά στους δρόμους, αλλά με νέα δεδομένα και σαφώς με λιγότερη κερδοφορία. Καθώς τώρα πια, όταν μιλάμε για μια ξενάγηση, μιλάμε για μια ξενάγηση σε έναν πολύ μικρότερο αριθμό ατόμων. Και φυσικά η Dot2Dot καλύπτει πια τον εξοπλισμό που χρειάζεται για την ασύρματη ξενάγηση που είναι απαραίτητη για να διατηρείται η απόσταση μεταξύ των συμμετεχόντων και μιλάμε φυσικά για ένα πολύ μεγάλο κόστος το οποίο δεν είχε προγραμματιστεί από την ίδια την εταιρεία. Τα μέτρα που υπήρξαν από την κυβέρνηση σχετικά με την ενίσχυση των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων ήταν ό,τι ίσχυε και για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις. Όσοι δηλαδή από εμάς ήταν εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας στο σύστημα Εργάνη, μπόρεσαν να πάρουν το επίδομα των 800 ευρώ. Ως επιχείρηση, ως νομικό πρόσωπο, γιατί οι ΚΟΙΝΣΕΠ είναι νομικά πρόσωπα, έχουν νομική οντότητα, δυστυχώς δεν ήμασταν στα μέτρα, εξαιρούμασταν εμείς και η ΑΕ από ό,τι αποδείχτηκε εκ των υστέρων. Κάτι άλλο δεν θα έλεγα ότι έγινε προς ενίσχυση της λειτουργίας της επιχείρησης, εκτός αν εξαιρέσουμε το 40% στο ενίκιο για όσους είχαμε χώρο. Οπότε, εμείς ως ΚΟΙΝΣΕΠ που είμαστε και στην υπηρεσία, αυτομάτως έπρεπε να αξιοποιήσουμε το αποθεματικό μας, το λεγόμενο 5% που έχουμε η ΚΟΙΝΣΕΠ, το οποίο πιστέψτε με δεν επαρκεί πάλι για να καλύψουμε λειτουργικά έξοδα 3 και 4 μηνών. Όπως επίσης το να ξαναλειτουργήσουμε και να βγούμε στους δρόμους για να κάνουμε ξεναγήσεις, με βάση τα νέα μέτρα, χρειάζεται από εμάς να αγοράσουμε έναν εξοπλισμό, ο οποίος κοστίζει αρκετά. Άρα θα πρέπει οι ίδιοι να ενισχύσουμε τις συνεταιριστικές μας μερίδες προκειμένου να αυξήσουμε και το αποθεματικό μας και κατά κάποιο τρόπο το κεφάλαιο για να μπορέσουμε να επαναλειτουργήσουμε. Επίσης κάτι το οποίο μας στεναχωρεί, θα πω, είναι ότι σε οτιδήποτε βγαίνει για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, στο 90% αυτών των δημοσιεύσεων η ΚΟΙΝΣΕΠ δεν είναι μέσα. Οπότε είναι και ένα παράπονο αυτό το ότι δεν μας δίνεται και η δυνατότητα να είμαστε σε χρηματοδοτικά εργαλεία. Η ουσία αυτή τη στιγμή για εμάς είναι το επόμενο βήμα, η επόμενη μέρα, το πώς θα βρεθούμε σε αυτήν, το πώς θα μπορούμε να ανταποκριθούμε σε αυτήν, χωρίς να διατηρώντας αναλύωτο το βασικό κομμάτι μας, του DNA μας ως ΚΟΙΝΣΕΠ. Δηλαδή αυτό το κομμάτι, το διαζώσεις, την αυθεντικότητα την οποία κρύβει μια ξενάγηση, η οποία γίνεται ζωντανά στον χώρο, πλαισιωμένη από τα μνημεία, από την πόλη. Παρ' όλα αυτά, η αισιοδοξία είναι το όχημά μας και με αυτό θα πορευτούμε για να αντιμετωπίσουμε όλες τις δυσκολίες που έρχονται, είτε με τη βοήθεια του κράτους, είτε χωρίς αυτήν.